Πρόεδρε. Ναι, αυτή η εκτοπίση που είχαμε σήμερα ήταν μια απόφαση που πήραν η Ομοσπονδία των Εστιατόρων Ελλάδα του ΕΣΕ με όλα τα σωματεία για να παλώσουν τα παιδιά δείχνοντα την αγανάκτησή μα πλέον προ την κυβέρνηση ότι ο κόμπο έχει φτάσει στο κοκτέιλι και δεν μπορούν τώρα να αντέχουν. Οι 4-10 επιχειρήσει ύστερα από έρευνα που έκανε η ΓΕΣΕΒΕ δεν θα ξανανοίξουν. Επίσης, αυτή τη στιγμή στην Κοζάνη που μιλάμε, πάνω από 50% των καταστημάτων δεν έχουν ρεύμα να ξεκινήσουν. Οι ψευτές προκαταβολές που πήραμε το 4, το 5 και το 4 ήταν δάνεια τα οποία δεν κάλυψαν ούτε τις υποχρεώσεις μας των μαγαζιών ποτέ και τα ενίκια που πήραμε το Δεκέμβριο και Νοέμβριο. Περιμένουμε άμεση χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να το βιώσουμε και να ανοίξουμε τις επιχειρήσεις μας. Άρα η επόμενη μέρα σας προβληματίζει, γιατί είναι αυτό που θα ζητήσετε πιθανότατα και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, πραγματικά έτσι είναι. Η επόμενη μέρα δεν θα μπορέσουμε να ανοίξουμε. Άμα δεν πάρουμε χρήματα να μπορέσουμε να ανοίξουμε, δεν θα ανοίξουμε. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε. Ο αντιπρόεδρος τώρα, Αλέξανδρος Βουτηρίς. Αλέξανδρος Βουτηρίς.